Νέος υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Πέτρος Αταμιάν, μαζί για τον τόπο μας. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τον Πέτρο Αταμιάν για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλησπέρα κύριε Αταμιάν. Καλησπέρα κυρία Γεωργιάδου, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Και εγώ για την φιλοξενία, γιατί βρισκόμαστε μέσα στο δικό σας το χώρο. Κύριε Αταμιάν, θέλω να μου πείτε, γιατί ξανά μετά από μια μεγάλη παύση 4 ετών και πολλών ετών πριν που ήσασταν ενεργός στα αυτοδιοικητικά, ξαναασχολείστε και μάλιστα από μια θέση ηγετική? Κοιτάξτε, πάντα οι αποφάσεις όταν παίρνει κάποιος πρέπει να είναι συνειδητές. Η αγάπη, η εκτίμηση και η σχέση εμπιστοσύνης όλων αυτών των ετών από την πρώτη μου εκλογή το 2006 μέχρι και το 2014 ήταν η δύναμη που μου έδινε ο κόσμος στο να προχωράω, ήταν η δύναμη που μου έδινε ο κόσμος στο να πετυχαίνουμε όλους αυτούς τους στόχους που έχουμε πετύχει. Η παρότρινση του κόσμου, βλέποντας μια κατάσταση αυτή τη στιγμή η οποία δεν είναι και καλή για το Δήμο, είναι κάκιστη σε πάρα πολλούς τομείς, η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με όλη αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, την αυτοδιοικητική, την προσωπική που έχουμε χτίσει, και δεν σας το κρύβω, και με τα άτομα, τους ανθρώπους, τους συνεργάτες που απαρτίζουν όλο αυτό το συνδυασμό που λέγεται μαζί, μας έδωσαν τη δύναμη, τη γνώση και την εμπειρία την είχαμε, την δύναμη με πολλή δουλειά και πολλή όρεξη να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που πρέπει για το καλό του Δήμου Ωραιοκάστρου. Και δεν σας το κρύβω ότι με πάρα πολλή δουλειά θα καταφέρουμε όλα αυτά τα κόκκος κείμενα που δεν αξίζουν σήμερα για το Δήμο Ωραιοκάστρου, θα καταφέρουμε να τα αλλάξουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Είπατε κακώς κείμενα. Κύριε Αταμιάν, τρία από τα σημαντικότερα για εσάς προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα ήθελα να μου αναφέρετε, όπως επίσης φυσικά και τις λύσεις που προτείνετε. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αν θα τα ιεραρχούσαμε, μάλλον θα σας τα πω χωρίς ιεραρχία, γιατί ο καθένας, ο κάθε πολίτης, αναλόγως πόσο τον αγγίζει, κρίνει και το κάθε πρόβλημα περισσότερο ή λιγότερο. Φυσικά, το βασικότερο που αγγίζει όλους στο διευρυμένο Δήμο, από δημοτική κοινότητα σε δημοτική κοινότητα, είναι το θέμα της καθαριότητας. Στο θέμα της καθαριότητας, η διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι όχι απλά βαθμολογείται με μηδέν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε σωστή αποκομιδή, ούτε σωστή ανακύκλωση, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε τι είναι, όλες αυτές τις μέρες και πιο πριν συνομιλούμε με τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αποκομιδή. Μέρες μέχρι και πάρα πολύ καιρό να περάσουν τα απορριμματοφόρα. Για μας, το θέμα της καθαριότητας είναι το βασικότερο. Λύση την επόμενη μέρα. Ακόμη και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα δεσμευόμαστε για ένα μπροστοβαρές πρόγραμμα επενδυτικό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτό θα γίνει η αγορά και η προμήθεια ενός κατάλληλου εξοπλισμού και αγορά και προμήθεια απορριμματοφόρων. Συν κάδων, θα πρέπει η επόμενη μέρα να μας βρει καθαρούς, να βρει ένα ωρόκαστρο καθαρό. Θα πρέπει να μην μιλάμε την επόμενη μέρα απλά για την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά να περάσουμε στην ανακύκλωση. Να περάσουμε στην ανακύκλωση των υλικών. Σε πράσινα σημεία θα πρέπει να κλείσουν όλες οι παράνομες χωματερές στοχοποί. Θα πρέπει να γίνουν πράσινα σημεία και πράσινες γωνίες. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα ότι ναι, μία δημοτική αρχή είναι καλή μόνο αν κάνει σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε σε έξυπνα προγράμματα διαχείρισης. Έξυπνα προγράμματα της σωστής αποκομιδής. Να γνωρίζει ο κόσμος με νέες τεχνολογίες πότε θα περάσει το απορριμματοφόρο, έναν προγραμματισμό, να γνωρίζουν οι πολίτες, να ξέρουν μία διαχείριση σωστή των ογκωδών, μία σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα εχθές. Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι τα πάρκα. Τα πάρκα και το περιβάλλον. Αναξιοποιείται όλοι οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Τα πάρκα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρκο που λέγεται Καλόγερος, στο κέντρο του Ωραιοκάστρου, μία λίμνη Παναγιώτης Ισνόπουλος, που παραμένουν αναξιοποιητές. Και όταν λέω αναξιοποιητές, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει ότι δεν ανήκουν στο Δήμο, όταν θα ανήκουν στο Δήμο μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό είναι για μένα δικαιολογία. Το να συντηρήσεις κάτι, ναι, μπορεί να μην είναι ιδιοκτησιακά στο να κάνεις κάποιες μαρεβάσεις, αλλά στο να το συντηρήσεις και να είναι σε ένα σωστό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα τα επισκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος.
όλοι εμείς που έχουμε παιδιά και εντός του δημοροκάστρου και εκτός, έρχονται, είναι σημεία αναφοράς. Αυτά τα σημεία αναφοράς που έχουμε στο Δήμο μας θα πρέπει να είναι κορονίδες. Κάτι άλλο. Εμείς ως επόμενη Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε στα Αλόνια, θα κάνουμε ίσως ένα σημείο αναφοράς, ένα σύμβολο για το Δήμο Ωροκάστρου που θα γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο. Άρα, ξέρετε εσείς τι είναι. Δεν ονειρεύεστε Δημαρχείο στα Αλόνια? Όχι, δεν ονειρεύομαι. Εγώ ονειρεύομαι, να σου πω κάτι, εγώ ονειρεύομαι ακόμη περισσότερο πράσινο στο Δήμο του Ωροκάστρου, ακόμη περισσότερες δυνατότητες και δράσεις για τα μικρά παιδιά και όχι μόνο. Ονειρεύομαι κάτι το οποίο θα είναι σημείο αναφοράς και θα φέρνει κόσμο στο Ωροκάστρο, αλλά και θα κρατάει τους δημότες του Ωροκάστρου στο Ωροκάστρο. Φανταστείτε λιγάκι τα Αλόνια ως ένα μητροπολιτικό πάρκο. Από το μικρότερο παιδί ως το μεγαλύτερο και ακόμη και όλους εμάς τους ενήλικες, να μπορείς να περπατήσεις εκεί και να βλέπεις μία διαφορετικότητα με γηπεδάκια. Το έχουμε και μακέτα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Θα είναι πραγματικά μία ανάσα στο Δήμο Ωροκάστρου. Θα είναι ένα καταπληκτικό πάρκο. Mm-hmm. Πάρκο λοιπόν, τα Αλόνια. Και τρίτο για σας σημαντικό πρόβλημα, γιατί σας έθεσα, πείτε μου μόνο τρία. Ένα τρίτο και βασικό. Το νερό. Νερό. Θα πρέπει, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να δώσουμε λύση και σε αυτό εχθές. Δεν μπορεί οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας και της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας μετά από 4 χρόνια να μην έχει δοθεί λύση στο νερό τους και να κάθεται να μιλάει η Δημοτική Αρχή για παραλήψεις που γίνανε πριν χρόνια. Εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη της διοίκησης, εμείς τους πρώτους 24 μήνες θα λύσουμε το θέμα του νερού και όχι με σύνδεση με την ΕΙΑΘ. 24 μήνες είπατε. Ναι, γιατί καλό είναι το να λέμε σύνδεση με την ΕΙΑΘ. Αλλά έχει ρωτηθεί ο κόσμος, γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική της ΕΙΑΘ. Το γνωρίζουνε. Ύστερα, όλα αυτά τα έργα υποδομής που θα πρέπει να γίνουν, σε πόσο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθούν. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΙΑΘ τι προβλέπει για όλα αυτά? Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όχι, για μας. Η αυτόνομη διαχείριση των υδάτων, όπως και όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν και θα υλοποιηθούν. Η ΔΕΙΑΟ, η Δημοτική Επιχείρηση, με μια σωστή οργάνωση, με μια σωστή στελέχωση, με μια σωστή τιμολογιακή πολιτική, κάνοντας φυσικά, τονίζετε, θέλω να σας πω... αυτά, κύριε Ταμιάν, σαν να τα παρουσιάζετε ότι στερείται από αυτά η ΔΕΙΑΟ, έτσι? Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει τίποτα την τελευταία τετραετία. Αν θέλουμε η Δημοτική Επιχείρηση, η ΔΕΙΑΟ, να λειτουργήσει και να μπορέσει να δώσει αυτές τις παροχές που πρέπει να δώσει στους πολίτες, ναι, τα στερείται. Και τα στερείται γιατί ίσως δεν υπήρχε όραμα από τη διοίκηση. Δεν υπήρχε σωστή οργάνωση. Πρέπει να οργανωθεί, να στελεχωθεί σωστά. Θα πρέπει η Δημοτική Επιχείρηση μέσω ταχυδηληστήριων και μέσω ενός προγράμματος που έχουμε, το πώς μπορεί να υλοποιηθούν και κοστολογημένο είναι και πρόγραμμα υπάρχει, και θα δώσουμε τη δυνατότητα με πάρα πολύ χαμηλές τιμές στο κυβικό, κρατώντας αυτόνομους σε εμάς τους υδάτινους πόρους, να δώσουμε τη σωστή και ποιοτική και σε ποιότητα, αλλά και σε επάρκεια νερό. Ωραία. Τώρα, κύριε Ταμιάν, θα σας θέσω εγώ τρία προβλήματα, τα οποία είναι προβλήματα που έχει εντοπίσει ο κόσμος. Πρώτο, και θέλω και τις λύσεις, αδέσποτα. Αδέσποτα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και σε αυτό 4 χρόνια δεν κατάφερε η διοίκηση να δώσει μια λύση. Σωρή απευθείας αναθέσεων. Θέλω να σου πω ότι τον τελευταίο χρόνο δώσανε κοντά στις 300.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Οι δικές μας προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Πρώτο και βασικότερο, θα πρέπει να προχωρήσει μια σύγχρονη δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. Πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη. Δεύτερο, θα πρέπει να επανασυσταθεί ο φιλοζωικός σύλλογος. Ναι, διαλύθηκε. Τρίτο, θα πρέπει να γίνει, να δημιουργηθούν 1, 2, 3 σε όλες τις δημοτικές ενότητες κάποια πάρκα σκύλων. Να μπορεί κάποιος να πάρει το σκύλο του να το πάει σε ένα πάρκο. Τέσσερα, θα πρέπει να μπουν σε κεντρικά σημεία, να μπουν μηχανήματα που θα ποτίστρες και ταΐστρες για τα δέσποτα ζώα.
Δεν συζητώ φυσικά για τα προγράμματα στήρωσης που είναι υποχρεωτικά στήρωση και εμβολιασμού, στα οποία και να σου πω κάτι. Και θα δώσουμε και κίνητρα. Θα δώσουμε κίνητρα στον κόσμο για ποιο λόγο να μην υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο. Μόνο έτσι αρνητική λύση άλλωστε. Έχουμε στο Δήμο Ρεοκάστρο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, υπάρχουμε πάρα πολλοί που αγαπάμε τα ζώα, πόσο μάλλον τα αδέσποτα. Πρέπει να τα φροντίσουμε. Ωραία. Πάρκινγκ. Πάρκινγκ. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μου φαίνεται. Αν σας διευκολύνει να σας πω και το τρίτο, ίσως σας συνδέονται, ναι. Είναι οι δρόμοι. Ουσιαστικά είναι αδέσποτα, πάρκινγκ και δρόμοι. Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είχα και μία συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και ήταν τα θέματα τα οποία τα θέσανε πάρα πολύ σωστά και είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά. Και να τα δούμε πολύ σοβαρά γιατί αυτή τη στιγμή το κέντρο του Ουροκάστρου, ιδίως το κέντρο του Ουροκάστρου, έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και θα σας πω, όσον αφορά τα πάρκινγκ, ένα πρόγραμμα το Open Mall, το οποίο δεν προχώρησε ακόμη. Είναι σε εξέλιξη. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Είχε αγορά οικοπαίδου. Θα πρέπει ο Δήμος, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, ή ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην αγορά ενός οικοπαίδου. Επεντάχθηκε αυτό από ό,τι είχε σαν πρόταση. Το γνωρίζω. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το εντάξουμε ξανά. Α, για ξανά. Γιατί αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ουροκάστρου χώροι πάρκινγκ δεν υπάρχουν. Το σχέδιο του Open Mall προβλέπει ακόμη λιγότερες θέσεις πάρκινγκ από ό,τι είναι σήμερα. Το οποίο τι σημαίνει, ότι αν σήμερα έχουμε μία φορά πρόβλημα, αύριο θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ύστερα, κάτι άλλο. Οι δρόμοι. Θα πρέπει στους δρόμους να εκμονηθούν κάποιες μελέτες που να γίνουν σωστές ασφαλτοστρώσεις. Και στο θέμα του πάρκινγκ, είναι πάρα πολύ βασικό όταν προχωρήσουμε στην αγορά ή ακόμη και στην ενοικίαση, αν μπορούμε, κάποιων χώρων, θα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Γιατί όλα αυτά συνδέονται και με την εμπορική διάρκεια και την εμπορική δυνατότητα που πρέπει με όλο αυτό να δώσουμε την δυνατότητα και στα καταστήματα να δουλέψουν. Γιατί χωρίς χώρους στάθμευσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος στο κέντρο του Ουροκάστρου να θέλει να κάνει τις αγορές του και να μην βρίσκει πάρκινγκ. Ναι. Ωραία. Κύριε Ταμιάν, πριν από λίγες ημέρες γίναμε μάρτυρες, πολλοί γίναμε μάρτυρες, σε μια θρασίδηλη επίθεση, τόσο στο πρόσωπό σας, όσο και στο πρόσωπο της οικογένειάς σας. Και από ό,τι αντιληφθήκαμε όλοι όσοι ακούσαμε το περιβόητο ηχητικό, είχαν σκοπό να σας πλήξουν εν ώψη εκλογών. Τελικά είστε χριστιανός, κύριε Ταμιάν. Είναι αυτό τελικά που πρέπει να αποδεικνύουμε τα δεδομένα. Ναι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πραγματικά αυτό είναι και λυπηρό και καταδικαστέο. Δεν είναι αυτό, είναι η κορυφή του παγώνου βουνού αυτό που είπατε. Εδώ και κάποιους μήνες, έξω από κάποιες συγκεκριμένες, δεν θα πω συγκεκριμένες, δεν θέλω να κατηγορήσω, δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κατηγορώ, αλλά όταν κάτι φαίνεται ότι είναι μεθοδευμένο, γιατί από ρατσιστικούς αυτό διακινείται, από ρατσιστικούς κύκλους, οι οποίοι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να πλήξουν και εμένα και την οικογένειά μου και ιδίως επειδή γίνεται αυτό και προεκλογικά, να ανακόψουν την δυναμική που έχουμε για το νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές της 8 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ λυπηρό και καταδικαστέο μετά από τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, την οποία με πάθος έχω υπηρετήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω σε εκλογές, απλά τώρα κατεβαίνω ως υποψήφιος δήμαρχος. Ξαφνικά κάποιοι, γιατί θα πρέπει να δούμε και τους ηθικούς αυτούργους πίσω από όλα αυτά, θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Τι κάνατε. Έχω καταθέσει αγωγή και μήνυση και στο αστυνομικό τμήμα, έχω πάει και στον εισαγγελέα και στη δίωξη. Είναι ζήτημα χρόνου να βρεθούν οι ηθικοί αυτούργοι. Αλλά θα πρέπει κάποια πράγματα και θα πω ίσως αυτά τα χτυπήματα που λέμε κάτω από τη μέση, να σταματήσουν. Θα βρεθούν και οι ηθικοί αυτούργοι και πραγματικά θέλω να τιμωρηθούν γιατί δεν γίνεται κάποιος να πιάνει στο όνομα της οικογενείας και το όνομα κάποιου ο οποίος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ποιος είναι. Δεν ξέρω όλο αυτό πραγματικά τι ζημία, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν με γνωρίζει. Θέλω να σου πω ότι είναι δύο ηχητικά
μηνύματα τα οποία έχουν διακινηθεί μέσω Viber. Και η αλήθεια είναι όταν έκανα την ανάρτηση της καταγγελίας, όταν έκανα την καταγγελία, έπαθα ένα, θα πω, σοκ με το πόσοι μου στείλανε μήνυμα ή πόσοι κάναν ανάρτηση ότι είχαν ακούσει αυτό το ηχητικό. Ναι. Πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ, πάρα πολύ λυπηρό, είναι καταδικαστέο και σίγουρα θα παλέψουμε πάρα πολύ να βρεθούν ποιοι κρύβονται πίσω από όλο αυτό. Ναι, και πολύ καλά θα κάνετε. Και θα είμαστε εδώ να μας πείτε και την εξέλιξη. Και θα κλείσουμε με το τελευταίο. Για ποιο λόγο, κυρία Ταμιάν, αποσιάζατε από τις δημόσιες συζητήσεις με τους άλλους υποψηφίους δημάρχους και γιατί αρνηθήκατε την πρόταση από 4 τοπικά sites να κάνετε debate? Κοιτάξτε. Ήμασταν οι πρώτοι και από την πρώτη στιγμή και η πρώτη παράταξη που έβγαλε ένα δελτίο τύπου το οποίο έλεγε και ανέφερε ότι πρέπει να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή να ορίσουμε, γιατί όπως ξέρετε, ένα debate. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, ναι, τι θα πει διαπαραταξιακή επιτροπή. Επειδή ως δημοσιογράφος γνωρίζετε τι σημαίνει debate και με ποιο τρόπο διεξάγεται ένα debate. Ένα debate δεν ορίζει αυτός που κάνει το debate τους όρους. Ένα debate, ιδίως στο επίπεδο υποψηφίων δημάρχων, μαζεύονται τα γραφεία τύπου, οι δημοσιογράφοι, αυτοί που ορίζουν οι υποψήφοι δήμαρχοι και ορίζουν την διαδικασία, τον τρόπο, τις αρχές, τους κανόνες που διεξάγεται ένα debate. Εμείς ήμασταν ανοιχτοί και προσκαλέσαμε σε debate και τους άλλους υποψηφίους δημάρχους του Δήμου, αλλά φυσικά δεν εισακουστήκαμε, οπότε η διαπαραταξιακή είναι που αποφασίζει για κάποια πράγματα. Okay. Δεν έγινε αυτό. Οπότε από τη στιγμή που δεν έγινε, τώρα για τα site να αναφερθώ ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει και μία αντικειμενικότητα. Ήμασταν και οι πρώτοι που απαντήσαμε κιόλας για ποιο λόγο δεν πήγαμε και αρνηθήκαμε, γιατί κάποια από αυτά τα site, κάποιοι ήταν υποψήφοι με άλλες παρατάξεις, σε κάποια άλλα site ήταν συγγενείς υποψηφίων που κατεβαίνανε με άλλες παρατάξεις. Εντάξει, τώρα αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε δεν μπορεί να... Ωραία. Κύριε Ταμιάν, εδώ θα σταματήσουμε, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να ακούσουμε και άλλα. Αναλυτικά το πρόγραμμά σας εδώ στην κοινότητα Αεροκάστρου, πότε μπορούμε να τα ακούσουμε? Λοιπόν, και σας ομιλία δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να σας προσκαλέσω όλους στις 4 Οκτωβρίου, στις 8 η ώρα, εδώ στο κέντρο του Αεροκάστρου, εδώ έξω από το εκλογικό μας κέντρο, ελάτε να γνωρίσετε. Εμένα προσωπικά με γνωρίζετε οι περισσότεροι. Να γνωρίσετε αυτές τις αξιόλογες προσωπικότητες που απαρτίζουν αυτήν τη δημοτική παράταξη που λέγεται Μαζί. Ελάτε να γνωρίσετε, να ακούσετε το πρόγραμμά μας και είμαι σίγουρος, όπως με εμπιστευτήκατε, με εκτιμήσατε και χτίσαμε μία εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια, έτσι θα χτίσετε και με τους συνεργάτες μου για να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή που θα αναλάβει τα ηνία αυτού του Δήμου. Πολύ ωραία. Κύριε Ταμιάν, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να έχετε την επιτυχία που αξίζετε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.